και στους θεσμούς του τοπικού κράτους, σε πολιτικά και αυτοδιοικητικά, όπως τα λένε, πρόσωπα που διαπλέκονται με τους επιχειρηματίες. Η αφετηρία όλων αυτών των προβληματισμών για αυτούς δεν είναι η βελτίωση της ζωής μας, αλλά το γεγονός ότι χωρίς υποδομές που να λειτουργούν σωστά υποβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν που θέλουν να πουλήσουν. Αν επιδιώκαμε να παρουσιάσουμε τη μεγάλη εικόνα, βλέποντας δηλαδή τι άλλαξε μέσα σε 2-3 δεκαετίες που ακολουθείται με μεγάλη συνέπεια αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τόπος μας αλλάζει, γίνεται βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι υποδομές δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από αυτούς που υλοποιούν αυτή την πολιτική να ασχοληθούν με τη ζωή των κατοίκων, των ίδιων των εργαζόμενων δηλαδή, γιατί βλέπουν τη δική μας ζωή ως κόστος που δεν τους αποφέρει όφελος, δηλαδή κέρδη. Μια σειρά έργα υποδομής διαφημίζονται από όλα τα κόμματα του κεφαλαίου και τους τοπικούς τους εκπροσώπους, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα έργα έχουν δρομολογηθεί ή είναι στα σκαριά. Αυτά τα έργα στην καλύτερη περίπτωση βελτιώνουν πολύ λίγο τη ζωή των εργαζομένων και σε δευτερεύοντα κατά κύριο λόγο ζητήματα. Αντίθετα, κρίσιμα έργα υποδομής για τη ζωή μας καρκινοβατούν πολλά χρόνια και πάνε από χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εντάσσονται και απεντάσσονται με χαρακτηριστική ευκολία. Πρώτο έργο, η υποθαλάσσια ζεύξη. Το έργο που διαφημίζεται ότι θα μειώσει το χρόνο αναμονής κατά την είσοδο στο νησί για τα αυτοκίνητα και ότι θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πράγματι, αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά αφορά τις πολύ λίγες εκείνες μέρες το χρόνο, κυρίως στην αιχμή του καλοκαιριού. Αντίθετα, δίνει μια πολύ πραγματική λύση στο ζήτημα της επιτάχυνσης της διέλευσης των τουριστικών σκαφών αναψυχής που είναι αναγκασμένα κατά δεκάδες την τουριστική σεζόν να περιμένουν κάθε μία ή κάθε τρεις ώρες να ανοίξει η γέφυρα για να περάσουν. Επίσης, εξυπηρετείται ο σκοπός να ελευθερωθεί ο διάβλος από την πλωτή γέφυρα προκειμένου να προχωρήσει η αναβάθμιση της Μαρίνας Λευκάδας σε μαρίνα μεσαίων σκαφών. Γι' αυτό άλλωστε είχε πραγματοποιηθεί το έργο της εκβάθυνσης του διάβλου για να μπορούν να περνάνε μεγαλύτερα σκάφη από το διάβλο. Ο οικονομικός χαρακτήρας αυτού του έργου θα είναι από ό,τι φαίνεται με τις λεγόμενες πληρωμές διαθεσιμότητας. Το καινούριο φρούτο των ΣΔΙΤ που το κεφάλαιο ούτε το ρίσκο των διοδίων δεν θα παίρνει. Το κράτος θα πληρώνει ανατρίμηνο ή εξάμηνο ζεστό χρήμα στον εργολάβο που θα διαχειρίζεται την υποθαλάσσια ζεύξη και δεν θα περιμένει ούτε θα μετράει τα αυτοκίνητα που θα περνάνε. Αυτή είναι η καινούρια φάμπρικα που θα ισχύσει τις καινούργιες, στους νέους οδικούς άξονες. Γιατί ακόμα και το να περιμένει ο ιδιώτης τα διόδια εμπεριέχει ένα ρίσκο, όπως απέδειξε με περίτρανο τρόπο η πανδημία. Άλλο έργο. Ο Σκορπιός, εμβληματική άποψη, από πολλές απόψεις μάλλον, η επένδυση. Πρώτον, το μέγεθός της. Γιγαντιαίο για τα συνηθισμένα τουριστικά μας δεδομένα έργο, τουριστικό θέρετρο για τους παύλουτους που δεν θα πατάνε εκείνη θνητή και θα νοικιάζεται ολόκληρο το νησί για 1-2 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα. Δεύτερον, η επίδραση της επένδυσης στις απέναντι περιοχές, Περιγιάλη και Νιδρή, όπου ήδη έχει δημιουργήσει προβλήματα στραγγίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, έχοντας μετατρέψει το γραφικό λιμανάκι παράλληλα στο Περιγιάλι σε κόμβο διέλευσης βαρέων κατασκευαστικών μηχανημάτων. Και το μέλλον
επιφυλάσσει την παράδοση και μετατροπή του σε τέρμιναλ για τις ανάγκες τροφοδοσίας του τουριστικού μεγαθύριου. Πρωτοφανείς και απαράδεκτες και οι απαγορεύσεις, θυμίζουμε, προς όφελος του Ρώσου ολιγάρχη που μονιμοποιήθηκαν με την αριστερή σφραγίδα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύοντας το θαλάσσιο χώρο γύρω από το Σκορπιό, δημιουργώντας πρόβλημα σε ψαράδες και άλλα σκάφη, μετατρέποντας τμήμα της θάλασσας σε ιδιωτική, με άμεσες επιδράσεις στην οικονομία της περιοχής. Η Μαρίνα στο Βλυχό, φαραωνικό έργο μέσα στο γραφικότατο κόλπο του Βλυχού, που θα καταπιεί κυριολεκτικά τον οικισμό, μετατρέποντάς τον στην καλύτερη περίπτωση σε ντεκόρ για τη Μαρίνα. Το έργο αυτό εντάχθηκε στο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, ώστε να γίνουν fast track διαδικασίες αδειοδότησης, να μην πάρει ουσιαστική περιβαλλοντική αδειοδότηση δηλαδή. Αυτό σημαίνει fast track, ότι δεν θα κοιτάξουμε τίποτα. Έχοντας υπόψη τη μελέτη και κάποια βασικά χαρακτηριστικά του έργου, είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό την τεράστια κατασπατάληση πόρων, κυρίως του νερού, όπου ένα έργο, λέει, αυτό το έργο με τα εκατοντάδες ελιμενισμένα σκάφη θα υδροδοτηθεί από τον κάμπο του Νιδρίου, ο οποίος έχει ήδη σοβαρά προβλήματα. Από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις ή και άλλες που θα αναγκαστούν να ψάξουν να δημιουργήσουν. Άλλο κομμάτι, η περίπτωση των παλιών κατασκηνώσεων του Πασά. Η δική μας πρόταση που την είχαμε καταθέσει και στο λαό και στις αντίστοιχες διαδικασίες, όπως και της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής, ήταν η δημιουργία σύγχρονων παιδικών κατασκηνώσεων, ένα κέντρο αθλητισμού και πολιτισμού για όλη την οικογένεια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολλαπλά και για άλλες δραστηριότητες, έχουμε πει σχετικά. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή της Νέας Δημοκρατίας, αντίθετα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο αξιοποίησης της περιοχής Φιλέτο, υπενθυμίζουμε, ήταν ένα συνεδριακό κέντρο και μαζί με άλλες χρήσεις στα πλαίσια αυτού του κέντρου, του συνεδριακού, θα εξυπηρετεί τα μεγάλα ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή της Νικιάνας, του Νιδριού και του Περιγαλιού, προκειμένου να αναβαθμίσουν τη δυνατότητα στο συνεδριακό τουρισμό, προσελκύοντας περισσότερους τέτοιους πελάτες. Γιατί ο συνεδριακός τουρισμός πράγματι έχει πολύ χρήμα. Το βόρειο μέτωπο του νησιού, η περιοχή του Κάστρου, η περιοχή της Γύρας, ολόκληρος ο γύρος της Λιμνοθάλασσας, φτάνοντας μέχρι και την ακτή του Αηγιάννη. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει στα σκαριά μια μελέτη με τεράστιο κόστος, κοντά 600.000 ευρώ, για τη μετατροπή σε οικοτουριστική διαδρομή ολόκληρης της περιμέτρου της Λιμνοθάλασσας. Υπάρχουν σχεδιασμοί για τη δημιουργία ξενοδοχείων, χώρων εστίασης, κυρίως στην περιοχή του Κάστρου, ενώ παράλληλα υπάρχει κινητικότητα με διάφορες αγοραπολισίες γης κατά μήκος της Λωρίδας μέχρι και τη Γύρα. Κατά καιρούς εκφράζονται επιθυμίες και σχεδιασμοί που λένε ότι θα μπορούσε η Λευκάδα να ενταχθεί στο χάρτη της κρουαζιέρας με τη δημιουργία υποδομής ελιμενισμού μικρού κρουαζιερόπλοιου εκεί που βρίσκεται τώρα η Αμόγλωσσα. Η ενιοποίηση αυτών των σχεδιασμών, είτε άλλων λίγο πιο διαφοροποιημένων, δείχνει και το πώς σχεδιάζεται για να καταπιεί η τουριστική τους ανάπτυξη και αυτή την περιοχή, παράλληλα με την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω και της δημιουργίας της υποθαλάσσιας ζεύξης. Εκεί, όπως καταλαβαίνει κανείς, εντάσσεται και η περίφημη μετατροπή της εισόδου της παραλίας σε ήπιας κυκλοφορίας περιοχή με τους γνωστούς καπιταλιστικούς τρόπους. Όποτε βρούμε λεφτά, όποτε κάτσει η μπήλια χωρίς κανένα σχεδιασμό και μετά βλέπουμε. Και φυσικά την πληρώνουμε εμείς με την ταλαιπωρία κτλ.
Υπάρχουν σχεδιασμοί λοιπόν για ολόκληρη αυτή τη βόρεια, την περιοχή του Βόρειου Μετόπου, όπου θα την πληρώσει πάλι ο Λευκαδίτικος λαός με την υποβάθμιση, με τους περιορισμούς στην πρόσβαση στην παραλία, αυτά τα γνωστά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στην προσπάθεια που έγινε και πρωτοστατήσαμε για να ξεσηκωθούν οι αντιδράσεις από τον κόσμο και να μπει ένα προσωρινό φρένο σε αυτή τη διαδικασία. Άλλο ζήτημα, για να δούμε και την αντίθεση, πώς απεντάσσονται τα έργα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πολυδιαφημισμένο, και εκεί που ήθελε να του δώσουμε και συγχαρητήρια ο βουλευτής, ο Θανάσης ο Καβαδάς. Η ολική ανακατασκευή του αγωγού ίδρυυσης από το Λούρο, που υδροδοτεί Άρτα, Πρέβε, Ζαβόνιτσα και Λευκάδα. Περίπου το μισό νησί υδροδοτείται από το Λούρο. 140 εκατομμύρια ευρώ. Η δημιουργία αποχέτευσης στην ανατολική πλευρά του νησιού, Νικιάνα και Λιγιά, η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού μαζί με την δημιουργία του απαγωγού των λιμάτων στη Γυράπετρα. Έργα πνοής που θα μπορούσαν να βελτιώσουν κατά πολύ την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, που έχει τη βασική ευθύνη για τις απεντάξεις αυτών των έργων, προφανώς το κάνει και από ό,τι συζητιέται έντονα για να μεταφέρει τα κονδύλια στη Θεσσαλία. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας ότι με αφορμή την αποκατάσταση στις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας ετοιμάζεται απίστευτο φαγοπότι κατασκευαστικών και άλλων ομήλων. Και φυσικά για την κυβέρνηση πρέπει να δείξει ότι ρίχνει χρήματα στην περιοχή, γιατί είναι τεράστιο το πολιτικό κόστος και οι αντιδράσεις των αγροτών την έχουν ζωρίσει πάρα πολύ. Με αυτή τη λογική έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης